και όλοι έχουν επιθυμία, μικρή και μεγάλη, άνδρες και γυναίκες, να ακούσετε λόγο από τον Γέροντα Σεβαστιόν σας επίσκοπο. Να ακούσετε ένα λόγο από τους μελιώτατας λόγους. Μου πείτε εις ο Θεός μέχρι σήμερα να κηρύξω εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος, ιδιαίτερα όταν είναι στη μαρτυρική μας Μακεδονία, ακόμα δεν είναι και στην πρωτεύουσα της Ελλάδος της Αθήνας, όπου μέχρι 12 έτη κομιλούσα εις πυκνά προαρτηρία. Άρα, όπως βλέπετε τη Στάβο, όπως βλέπετε για το λόγο του κράτου του Βαθιάς της Κνήσεως, διότι έχουμε έναν χωρό λόγο που είπε ο Κύριος, ο δις προβήτης δεν φτώσει την πατριδέα του. Ένα από το άλλο είναι ότι εδώ στο χωριό σας έρχεται η αρέα Ευλαβή, θεολόγο, που μαζί με τα χαρίσματα ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της ευλογίας, το μάθε για όλους τους πατριώτες μας, που είναι μια εξαιρετική ευλογία για το χωριό σας. Ακούγεται λοιπόν συχνά το λόγο του Θεού. Εγώ δεν ήρθα εδώ ως ομιλητής, ως κήρυξης του Ευαγγελίου, ως αρχιερεύς, ήρθα ως ένας αμαρτωλός. Ήρθα ως προσκυνητής. Το χωρίο εδώ πέρα. Και έρχονται και μάλλον η θέση μου μετάγει να θυμηθώ ένα λεπτό που είπε ένας ψαχνοβουλικός ψαχνοβός. Εμείς την Μαρμαρχία εμερέθησε βάστης έργος. Και αισθάνομαι την ανάγκη μέσα από τα βάθη της αμαρτωλής μου ψυχής να πω ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αντί ευχαριστείτε πάσα στιγμή και μια στιγμή ακόμα να ζήσουμε πρέπει να πούμε ευχαριστώ στον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο που μας λέει στον Θεό να ζήσουμε με τα πέντε περίπου έργα. Έχουμε ιερό καθήκον να είπαμε ευχαριστώ στον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για μιλήρου λόγους, δυο μπορώ και δυο δεν έχω προτιμονέψει όλα αυτή την χριστιανή. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Θεό, διότι η λέησε, κατ' το μέλλον του έλεγχος, να γίνηθω σε έναν γυναλίδο, να γίνηθω σε έναν νησί, σε έναν νησάκι, ευλογημένο του Αγίου Πελάγους, να γίνηθω σε έναν νησάκι που αρχιωτά της εποχής, τα μιλία του αποδεικνύουν κελί και χάψονται ότι η νησί αυτό είναι προηγημένο, ότι εξόδου το νησί αυτό να χτίσει ρέχει ναόν περίλατρο των λαών της Εκατοπελιανής και ακόμα το νησάκι αυτό, για να μετρήσετε τις εκκλησίες που έχει, είναι πάνω από 100 εκκλησίες, το χωριό μας είναι και πάνω από 20 εκκλησίες, που μαρτυρούν την ευσέβεια των κατοίκων από τις γησουτάφτες. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό διότι γεννήθηκα μέσα να τέτοιο περιβάλλον του νησιού μου. Ευχαριστώ τον Θεό διότι ξεώθηκα να γεννηθώ. Από πίσω τους γονείς, η μητέρα μου δασκά, όπως το παπί, μόλι είχε πέφτει στο νερό, έτσι εγώ, μικρός, έπεσα μέσα στα γράμματα. Ο πατέρας μου ήταν ο λίγο γραμμάτων άνθρωπος, αλλά ήταν πολύ πιστός. Είναι το διακόπτη και πολύ άστρος. Δεν θυμούμε ένα επεισόδιο ότι κάποτε ήμουν ζερό παιδί, πολύ ζερό παιδί, κι άνθρωπο παιδί. Και μια μέρα είχε τάξει κάτι έτσι. Με μονότυπη μονάχρημα, με κτίνηση, με έδρα. Διότι όποιος μισεί τώρα, όποιος δεν αγαπάει το παιδί του, όποιος δεν αγαπάει το παιδί του, δεν αγαπάει το παιδί του, μισεί το λέω τον Υιό. Και κομίστηκα τόσο πολύ, που υπήρχα και κρίθηκα. Το γεφύρι, που είναι εκεί τώρα, που είναι το γεφύρι, που είναι πριν από στροφή, είναι σκεπασμένο. Εκεί στο γεφύρι έμεινα και βγήκαν οι γονείς μου τη νύχτα με φανάρι. Και φώναζα να τρέω, να τρέω, να τρέω. Σαν να εγώ είχα μέσα μαζί και εγώ. Και άκουσα κάτω από το πηγάδι. Άκουσα.
15 παιδιά, συμπληρώνω με το ορκόνι της παράπτανας. 15 παιδιά, πω, έκανες. Η μητέρα του είχε τυχεία, ελευθερία, ο πατέρας του είχε 15 παιδιά. Θα μου πείτε, πώς θα τα ζήσουμε, πώς θα τα ζήσουμε αυτό που είναι τώρα. Και εγώ απαντώ, τι απαντώ. Το κρέας το τρώγαμε, παρουσιάζεται καρδιοπάθος. Η καρδιά του παιδιού είναι καινούριο μηχάνημα, καινούριο
Συνεπώς, όσο έτρωγε, όσο τρώει σήμερα ένα παιδί της κακομαθημένης κοινωνίας, πέντε παιδιά ζούσανε. Ναι! Πέντε παιδιά ζούσανε. Ρωτήστε τον πατήρ Νικόλα να σας πει λεπτομέρειες πως ζούσανε μέσα στο σπίτι του, το φρεγμένο σπίτι του. Τι είναι η πόρτα τώρα. Απολύτως είναι αυτό. Και το αποτέλεσμα, μυστικά τα παιδιά φτάσανε και το πιζάνι. Μυστικά τα παιδιά πήγαν στο Κιλκής. Μυστικά τα παιδιά πήγαν να πέφτουν σε κορδισόπια. Μυστικά τα παιδιά φτάσανε μέχρι το Καλαϊβρότο. Μυστικά τα παιδιά φτάσανε προς το Δρόπολη. Μυστικά. Ναι. Και τώρα, τι λέει το βιντελείο, στα 10 χρόνια, 20 αυτοκτόνησαν. 20 αυτοκτόνησαν. Στρατιώτες. Διότι είναι ακόμα στην πέρα, παιδιά. Και να πάει στο βιντελείο, να σου στρέφω με αμερικάνικο τρόπο διαχωρισμένο. Αμερικάνικο τρόπο. Του έχει πουλήσει ένα ιδιαίτερο το δίσκο. Το γλυκό, 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 το Θεό που γεννήθηκα στο χώρο του άνθρωπο. Ευχαριστώ το Θεό που γεννήθηκα από ευσεβείς γονείς. Ευχαριστώ το Θεό που υψιώθηκε από τον πρώτο δάσκαλο, τον Ιωάννη Καϊτάνο. Ευχαριστώ το Θεό ακόμα την παραδούση μαθητά. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο να μην μνημονεύσω. Και έχει μεγάλη σημασία. Είχαμε άνθρωπο. Εγώ ήμουν ο χειρότερος, αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά. Και επειδή και τακτική, ιδίως δε ο πατέρα Νικόλα μου, διακρίναν το δια της κακοδία μου και μάλιστα μια λεπτομέρεια θα την υπήρχε ο πατέρα Νικόλα μου. Ο μαγαζί ο πατέρα μου με πιστεύει τη σαρτό και με πνά, σειρά, γιατί ήταν σειρός και ήταν από τις μέσες προσδοκίες των ανώπαιδιών. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό ακόμα, διότι με εξίωσε να γεθώ και γεθώ στο ευρωγυμένο νησί που υπάρχει που ζούσε τότε άγιος άνθρωπος, άγιος. Πρέπει να γίνει άγιος αυτός. Ναι, ότι αφού εγώ είμαι άγιος άνθρωπος, ήταν ο μέτρης του πρόκλου του τραπάτους. Θυμούμε, μικρό παιδί, 10 χρονό παιδί, με πήρε ο πατέρας μου και μετά πήγα πήγαμε στο μοναστήρι και πήγα και συμμονήθηκα για πρώτη φορά στο πάτο του πόδου μας συμμονήθηκα. Και με είχα τις μόλις και εντύπωση που προξέρεσε. Εγώ γίνεσαι τα παιδιά στον ασχολό. Αν δεν θέλετε, γνωρίζετε μια κοινωνία όπως θέλει ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό. Μετά στα πράγματα, Μετά, να τελειώνουμε. Μέχρισα στις μεγάλες περιπέτειες του έθνους. 55 χρόνια εδώ πριν αυτά. Κομπολόγιο λόγο. Και Μεσολόγιο και Ιωάννινα. Και Βέρνη και Θεσσαλονίκη. Και Κατερίνα και Κυρκής. Και Φόρτου και παντού με την πλήρη του Θεού. Πώς να πω και πώς να σας εκδηγηθώ το βιώμα από τον όλο. Ή μέσα από το κινδύνο, σε σκηνά σήμερα σκατωθείς, και μιλάει στον Θεός, εμένα και στον χώρο στην Εκοζάμι, δύο, με τη βοήθεια του λαού του ευσεβούς πατεδονικού λαού, είναι πολύ ευσεβούς από τον ευσεβούς λαό, ταπεινώθηκα και προνεμένος, όπως το περέγραψε ο Δοστογεύσης, ο Ρώσος, τα βγήκε με προνεμένο με βοήθησα και φτιάσαμε το μεγαλύτερο σε σύντιο, 8.000 παιδιά εθρέψαμε την ημέρα, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός. Μετά έπεσα σε άλλη περιπέτεια, με άλλη περιπέτεια. Ανέβηκα τώρα πώς και μεταπίες, κινούμε πλέον. Η κατώτα αυτοκίνητο πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη το φραγκαί πρώτη κίνητο τα πόδια. Πρώτη τάξη. Δεν είχε να γίνει αυτά. Και βάλεσε τα ψηλά. Και ανέβηκα πάνω στα ψηλά βουνά. Και δώσε εμά. Και σώθη η πατρίς μας από την κουλία και τη σκραμιά και την αγκυρότητα της κουλής μας. Μάλιστα. Τώρα μετά από τις γλώσσες μου, η καλύτερα γλώσσα, η Άγια Μερίσσα, η Λεωνία, το Σεγγίμι, καλό που κάναμε, δεν έγινε ποτέ. Ξέρετε ο πατέρα μου πολλέ τι περιπέτειε αυτέ. Έμεινα εκεί και πολλοί μου ρωτούσαν μα είσαι εκεί στι πόρτε εσύ. Και εγώ του έλεγα: αν δείτε τον ήλιο να ανατέλει εκκλεισμό, το θα είναι εκκλεισμό. Κι αν έχουμε εκκλεισμό. Και έπειτα πάνω στην πόρτα και έχω πάρει 23 χρόνια και εκεί πέρα δεν είχα μεγάλη μάχη. Διότι για την πόρτα τρία είναι τα μεγάλα εθνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πατρίς μας. Ο ένας είναι ο Ατήλας. Κατάλαβε το 1 τρίτο τη Κύπρου, το 1 τρίτο το κατέβη του Αττικού. Και να στενάζουν οι Κύπροι αδερφοί μας. Το δεύτερο είναι το πολεμικό. Που εκεί από υποφέρω να πω περισσότερο. Αυτές τις ημέρες στην πόλη μου ξενώ 20 και 20 μεγάλες. Έχω στην Ευρώπη και κλαίμε μαζί και λέμε. Όχι, τι ήταν αυτό τι θα πω. Ένας νέος, 22, και αυτή είναι από όλοι αυτά, είναι παιδιά. Χρέα σπάνια το τόπο. Σπάνια. Σπάνια. Τα χρησιμοποιούμε.
7 παιδιά, 8 παιδιά, 9 παιδιά. Πού είναι το παιδί. Αλλά θεωρούνται δεν έχουν λεφτά και άλλα δεν έχουν. Και μάλιστα πολύ καλό που ήμουν πάνω στην χώρα να είχε θερασμένο. Είχε στην Μητρόπολη και μου διηγήθηκε ότι θα με χάσει τα 12 ώρα. Ανέβαλε πάνω σε ματοπλέγματα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά σε ματοπλέγματα. Και έσκαψε με τα νύχια του, ήταν παντομένα τα νύχια. Έσκαψε κάτω από τα ματοπλέγματα και πέρασε. Και όταν πέρασε, χαμογέλασε. Όλοι περιμένουν την ιδέα.
Μακεδονία, είτο είναι και δεν είναι ελληνική. Ούτε μας σκέφτεται, και το έκανα. Και τρώμε το φόβος, διότι και αυτό συνέβαλε με την πατρίδα τώρα. Τα αυτά τα ολίγα είχα να είχω, και έπαναν περισσότερα. Ξομολύθηκα σε εσάς, μια ξομολόγηση έκανα. Εδώ στο λαό, το λαό είναι το πολύ στο λαό. Άρα ας κάνω μια πράξη, δεν ξέρω αν θα ξανάρθω εδώ. Το συμπέρασμα, ποιο το συμπέρασμα. Η ζωή μας είναι μόνο χρόνο. Και είμαστε γράμματα αριστούχος και μάθαινα γράμματα. Και έφερε πίνη στο ματέρα του πατέρα μου και μάθαινε χρήσω πατέρα. Πολλά δεν ξέρεις παιδί μου, αλλά δεν διάβασα. Πολλά δεν διάβασα. Ένα βιβλίο για ακόμα δεν διάβασα. Δεν είπα και ένα βιβλίο το βιβλίο. Ένα βιβλίο δεν το διάβασες. Όταν το διαβάσεις το βιβλίο εκείνο, τότε θα μάθεις την ίδια ζωή. Λέω πατέρα, ποιο είναι το βιβλίο αυτό. Είναι στα γαλλικά, στα αγγλικά. Όχι παιδί μου, λέω. Θα περάσεις χρόνια να το διαβάσεις. Και τότε το βιβλίο να το έχω διαβάσει εγώ. Θα γονατίσει με τα δάκρυα, είναι το βιβλίο της πείρας. Της πείρας. Τώρα πίσω από την προκλήση από την πείρα, δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω ελληνικά, πρέπει να πάω στην Αγγλία, στην Ορδίνα, να μάθω ελληνικά. Μονίσαμε την ωραία γλώσσα. Η πείρα του βιβλίου της πείρας είναι το πρώτο μας. Και η πείρα λοιπόν αυτή, και η ζωή αυτή των 80 ετών, με είδασε μερικά διδάγματα. Το ένα που είναι. Το ένα ήταν που είναι, είσαι όσο με θυμόν, που βρίσκα θυμόν. Είδα στιγμές που ήμουν για εκτέλεση. Εκτέλεσμα. Και στα πω, καραμπιναρίες, άθλοι, άγνωστοι, μη ρωτάτε τι, πολλές φορές. Ήταν ημέρες που ξυπνούσαμε και δεν ξέραμε αν θα βραδιάσουμε. Ήταν ημέρες που εβράδιαζε και δεν ξέραμε αν θα βραδιάσουμε, αν θα φτάσουμε το βράδυ. Τέτοιες ημέρες ήταν. Ήταν ημέρες το νοσοκομείο που υπέστη χείριση και για την περίμενα να ποθά και καθόταν και μιλάμε τη νύχτα. Και το πρωί μου είχα με την προσευχή του, το χριστιανοκέρδισα. Το ένα δίδαγμα, ή ο Θεός με θυμών, ο Θεός με θυμών. Δεν πέφτουν, δεν πέφτουν, δεν πέφτουν. Ένα φύλλο από το δέντρο, χωρίς το δέντρο. Τα δίκη είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει χαρό, δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει Θεός, ο οποίος με ρεμνίδι, είναι ολόκληρο Θεός. Το ελαιός που είναι απέναντι. Βλέπω τη θάλασσα. Βλέπω τη θάλασσα, πλατιό και μεγάλο είναι. Πιο πλατή είναι το έλεος του Θεού, το ελαιός σου, Κύριε, το ελαιός σου, Κύριε. Να ζητήσουμε το ελαιός σου, ερμήνεις και σώσεις πάντες εμάς. Το άλλο δίδαγμα είναι αγαπητοί μου, ότι είναι το δίδαγμα εκείνο, ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τις ευχαριστίες. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο, περιπάντων μόνο τα πέντε και τιμή, ο αέρας που αναπνέουμε, ο ήλιος που βλέπουμε, τα πρόσωπα που ζούμε, τη θάλασσα που αντικρίζουμε, η πατρίδα για να όλα αυτά τα παιδιά που έχετε, οι γυναίκες που έχετε, τα κοράκια, οι δύο αυτοί, τα πάντα, του Θεού είναι. Είναι ευχαριστώ. Είναι ευχαριστώ! Και το ευχαριστώ δεν το λέμε. Πόσες ώρες έχει η εβδομάδα. Η εβδομάδα έχει 168 ώρες. Έτσι λέει ο Θεός Χρυσόστομο. 168 ώρες έχει η εβδομάδα. Και μας αφήνει ο Καλός Θεός. Να δραστούμε. Να πάμε, να διασκεδάσουμε, να πάμε παντού. Τι ζητεί ο Θεός από εμάς. Μια ώρα! Μια ώρα! Μια ώρα ζητάει ο Θεός. Να δούμε στην Εκκλησία να πούμε ένα ευχαριστώ. Η Εκκλησία σήμερα είναι γεμάτη. Θέλω. Αλλά εγώ ήρθα τον Πάτερ, διότι το ξέρω τον Πάτερ και τον Θεό. Ότι η Εκκλησία δεν θέλω. Κάθε Κυριακή ούτε 5%. Και όσοι έχετε την Εκκλησία, έχετε μια διάθεση να κρίνετε τον Παπά, τον Παπά και τη Μάνα. Έχετε το αίσθημα εκείνο τη Ευλαβία τη Εκκλησία. Εγώ στην κοινωνία μα το πήγα στα σύνορα, σε μικρό κορδό. Σε πολλά μικρά χωριά, προηγουμένα χωριά, το παλάι, πολύ πτωχή, στα σύνορα κοντά τα παλικά που πήγα, σε ένα χωριό οξά χωρέα. Οξά, πόσες σπουδές, πόσες σπουδές, 15. Και λειτουργήσα. Και μια γριά της σηκώσαν οι γεγονείς την μέρα στην εκκλησία, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην αρκάστε το πάτε και όλα και πήγε, γιατί θα ραντώ. Έχει δίπλωμα, έχει δάσκαλος, έχει καθημίσει. Κρατήσατε τον θησαυρό και πυκνώσατε το εκκλησίασμά σας και να έρθετε κάτω. Τέλος, το τελευταίο δίδαγμα. Εάν το δώσω εγώ το τελευταίο δίδαγμα. Το τελευταίο δίδαγμα να το δώσει ένας μεγάλος υπέραγος άνθρωπος. Ένας ψωμιτέρος οπούς. Τον ρώτησα, κύριος, ήταν Σολομό. Είχε λεπτά, στέρνες ρησάδι είχε. Κτήματα απέραντα είχε. Ανάφορα είχε. Παιδιά είχε. Γυναίκες, τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου είχε. Είχε, 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 είχε.
και σοφία και επιστήμη είχε. Σολομών τι κατάλαβες, μα δεν κατάλαβα που έτσι. Και ο Σολομών είπε, άλλο πράγμα. Ποιο είναι το μάθημα της πληγών, που δεν το εδάσκει τα σχολεία, να εδάσκει το Ευαγγέλιο του. Ματαιώτης, ματαιώτης, τα πάντα ματαιώτης. Ματαιώτης ο πρώτος, ματαιώτης τα χρήματα, ματαιώτης τα σπίτια, ματαιώτης το εμπόριο, ματαιώτης η μηχανία, το εμπόριο, ματαιώτης η γλώσσα και τα αξιώματα, ματαιώτης η επιστήμη και η σοφία του πολιτού, ματαιώτης, ένα μόνο δεν είναι ματαιώτης. Λέει Σολομών, ποιο δεν είναι ματαιώτης. Λέει Σολομών, ποιο είναι ματαιώτης, τον Θεό από πού. Και θα σε δωράσω το σπίτι από το λιτόν, το είχε γραμμένο στο σχολείο, θα το σχολέ, ο διδάσκαλος όπως και αρχής ο οποίος όπως και ο Θεός έγινε το κακέντρο, έγινε το παρέντρο. Δεν υποτιμούμε τον οικονομικό παράγοντα, δεν υποτιμούμε την ύμη, δεν υποτιμούμε τις επιστήμες, δεν υποτιμούμε τα πράγματα, δεν υποτιμούμε τίποτε. Αλλά αν τα χρησιμοποιήσαμε το ύψιστο, το μέγιστο που γίνεται, να μην έχεις μικρά ιδέα για τον Χριστό, να έχεις μεγάλη ιδέα για τον Χριστό, μεγάλο Χριστό που είναι τον Χριστό. Τι να σκέφτεσαι, τι να λέγεται. Ενώ είσαι στην κρύα, που δεν έγινε ο Χριστός, μάλιστα. Μάλιστα, δεν υπάρχει. Σας το λέω, ο επίσκοπος, ο μικρά χωριά από πρώτο έπεσε στα πράγματα, σε επιστήμες και με ψήφισε ο Θεός να ανεβώ και στα αξιώματα του επίσκοπου. Λέω λοιπόν, ότι δεν υπάρχει. Κάτω από τα άστρα και πάνω από τα άστρα, δεν υπάρχει. Κάτω από τα άστρα και πάνω από τα άστρα, δεν υπάρχει άλλο. Ανώτερο, υψηλότερο, υψηλότερο, ανώτερο από το Ιησού Χριστό του Ρεθουραίου. Όπου είναι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όπου είναι ο Χριστός είναι το ψέμα. Όπου είναι ο Χριστός είναι η ελευθερία. Όπου είναι ο Χριστός είναι η σκλαβιά. Όπου είναι ο Χριστός είναι η αγάπη. Όπου είναι ο Χριστός είναι το μίσον. Όπου είναι ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Όπου είναι ο Χριστός είναι η κόλαση. Και κόλαση έγινε ο κόσμος. Διότι πήγαμε όλοι στον Χριστό. Αγαπητοί μου συμπατριώτε, αυτά τα λίγα με πολύ συγγύηση να πω. Και θέλω να πιστέψω και να πληροφορηθώ να μάθω, να ρωτήσω στο σπίτι την εποχικό από την Φλόρινα πόσοι εκκλησιάζεστε. Οι 30 που πηγαίνετε, 30, 40, να γίνετε 100, όλοι σας, στον αιώνα του νόμου που έχετε την προβολή μας, τον νόμο να πληρώσετε. Και όπως σήμερα είναι ο νόμος κατάμετρος, έτσι να είστε πάντοτε όταν μπαίνετε στην εκκλησία, να μπορείτε και να λέτε, νύστη την κουκυρία, όταν έλεγε τη βασιλεία. Σεβασμιότατε. Με πολύ χαρά υποδεχόμεθα.